στάση και τη θέση του Προέδρου της Κυβέρνησης, καθώς επίσης του Προέδρου, που με την παρουσία του επιτέλους δρομολογήθηκαν κάποιες ενέργειες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην απαρχή των εξελίξεων του Εβραϊκού Μουσείου Ολοκαυτώματος. Παρατήρησα ότι όλοι οι φορείς της πόλης, ο Υπουργός, ο Δήμαρχος, είναι τοποθετημένοι υπέρ να γίνει αυτό το έργο, το οποίο το θεωρούν σπουδαίο για την πόλη, αλλά πρέπει κάποτε να αρχίσουμε. Έχουμε ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς το οποίο έχει προβλήματα, πρέπει να τα δούμε, πρέπει να τα λύσουμε και να μην μείνουμε μόνο στα λόγια, διότι αν θυμάμαι καλά, επανειλημμένως ρωτήσατε πότε ξεκινάει και τώρα ρωτήσατε τον κύριο Αντιπρόεδρο πότε θα ξεκινήσει το έργο. Και χάρηκα που δεν είπε, διότι δυστυχώς μέχρι σήμερα λέμε σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε δύο χρόνια. Δεν είπε, αλλά τουλάχιστον ήταν ειλικρινής, διότι πρέπει να λυθούν όλα αυτά τα θέματα για να ξεκινήσουν επιτέλους. Εγώ ελπίζω ότι και σας καλώ, όπως θα έχουμε 3 του μηνός Μαρτίου μια διάσκεψη ακόμα και υποτίθεται θα έχουν τοποθετηθεί πολλά θέματα, να έρθετε ξανά να ρωτήσετε τις ίδιες ερωτήσεις, να σας πούμε αν έγινε κάποιο βήμα ή αν είμαστε πάλι εκεί που ήμασταν και χθες και προχθές. Τα ανοιχτά στα ζητήματα παρακολουθείτε το πρώτο από την αρχή. Δεν τα γνωρίζετε, δεν προέκυψαν τώρα. Για μένα, που είμαι πρόεδρος της Ισραηλικής κοινότητας, τα θέματα είναι απλά, αλλά είναι για μένα. Δηλαδή, έχουμε ένα συμβόλαιο που υπογράψαμε για 30 στρέμματα, για 15 στρέμματα, για 30 χρόνια. Εκείνο το οποίο ζητήσαμε την πρώτη στιγμή ήταν ότι το συμβόλαιο έπρεπε να επεκταθεί για 99 χρόνια. Αυτό είναι ένα απλό πράγμα, μια υπουργική πράξη. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Στη συνέχεια τα 15 στρέμματα γίναν 3. Σήμερα ξαναδιαπιστώσαμε ότι χρειάζονται τα 15, διότι πήγαμε στο χώρο που θα ανοιγηθεί το μουσείο και είδαμε ότι κάναμε ένα μουσείο σε μια γωνία μέσα, σαν να ντρέπεται το μουσείο να υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το μουσείο και να μην γίνει σωστό. Επομένως θα πρέπει να λυθούν όλα αυτά. Αν υπάρχουν θέματα να λυθούν, η πρόθεση υπάρχει. Ο κύριος Υπουργός, ο Αντιπρόεδρος είναι τοποθετημένοι. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο θα τιμήσει τη Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη τιμά και τους νεκρούς της, διότι επαναλαμβάνω, αυτοί ήταν Έλληνες πολίτες, πολέμησαν στην Αλβανία και πέθαναν 50.000, δεν ήταν ένας, δύο, τρεις. Και επομένως νομίζω και η πόλη που τους τιμά και με κάνει και εμένα να είμαι συγκινημένος με αυτή τη στάση που μετά 75 χρόνια θα την κάνουμε πράξη. Θα γίνει. Είμαι σίγουρος ότι θα γίνει. Θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα.